Μπορεί κάποιος να ζήσει χωρίς σύγκρεψη και αποχέτευση? Ειδικά στις μέρες μας είναι αυτονόητο ότι η βρύση μας θα τρέχει καθαρό νερό και η αποχέτευση θα δουλέψει προστατεύοντας εμάς και το περιβάλλον. Πόσο σίγουρο είναι αυτό πραγματικά, όταν αυτές οι δύο θεμελιώδεις υπηρεσίες για τη ζωή τις διαχειρίζεται μια συγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο με σκοπό το κέρδος? Αρκεί άραγε ένας υποτυπώδης δημόσιος έλεγχος? Η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια δείχνει συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες για τις ανάγκες του λαού της Θεσσαλονίκης. Τα τιμολόγια αυξήθηκαν. Οι υποδομές που φτιάχναν τις προηγούμενες δεκαετίες γυράσκουν σταθερά, χωρίς οργανωμένο σχέδιο ανανέωσης. Οι εργαζόμενοι μειώθηκαν από 750 και πλέον στους 300. Η πόλη κατέκτηκε χαμηλότερη αναλογία εργαζομένων, ίδρυψη και αποχέτευση ανακάτοικων και αναμέτρων δικτύων, στην ήδη άθλια αναλογία που υπάρχει σε εταιρείες ίδρυψης και αποχέτευσης όλης της χώρας. Ένας χορός επιχειρηματικών συμφερόντων εργολαβιών έχει στηθεί γύρω από την εταιρεία, μεταφέροντας με πρόφαση την ανάγκη για ίδρυψη και αποχέτευση πλούτου από τους πολλούς τους λίγους. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στις προαναφερθείς εργολαβίες επιχειρήσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, ενώ αμείβονται ελάχιστα και τα απομεινάρια από τα όποια εργατικά τους δικαιώματα έχουν πάει περίπατο στο βωμό της εντατικοποίησης. Την ίδια στιγμή, τα έργα για την κάλυψη αναγκών υδροδότησης ολόκληρων νομών παραδίδονται σε ΣΔΙΤ, όπως είναι ο Χαβρίας που πρόκειται να γίνει στη Χαλκιδική, με την ΕΙΑΤ να συμμετέχει στους διαγωνισμούς ως ιδιωτικός φορέας. Αλήθεια, τι κράτος είναι αυτό, όταν έχει την τεχνογνωσία και το εργατικό δυναμικό, δεν αναλαμβάνει έργα για την ίδρυψη του λαού, που είναι συνώνυμη με την υγεία, αλλά επιλέγει συμπράξεις με κατασκευαστικές εταιρείες? Το ΚΚΕ από το 2001 είχε προειδοποιήσει μέσα σε ένα κλίμα δίθεν ανάπτυξης για όλους, με τους υψηλούς ρυθμούς καπιταλιστικής ανάπτυξης, την είσοδο στην ΟΝΕ, το χρηματιστήριο, και ενώ οι συνδικαλιστές του χώρου έβαζαν πλάτη στη δημιουργία της ΕΙΑΤ ΑΕ, τη μετοχοποίηση και την είσοδο στο χρηματιστήριο, είχε προειδοποιήσει ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι προς το συμφέρον του λαού της πόλης. Πώς να μην το αναγνωρίσει κανείς ότι δυστυχώς δικαιώθηκε? Όταν οι πρωτεργάτες του δημοψηφίσματος κατά της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΕΙΑΤ και του σώστε το νερό ανέλαβαν τις τύχες της εταιρείας, ελάχιστα χρόνια μετά το δημοψήφισμα, έμειναν πιστοί στη λογική της υψηλής κερδοφορίας της εταιρείας, της διανομής μερισμάτων και απέτυχαν παταγωδώς στην εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών, της εξόδου της εταιρείας από το χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΤ, της μη εισαγωγής της εταιρείας στο υπερταμείο. Απέτυχαν γιατί έμειναν προσιλωμένοι στις βασικές αρχές ενός κράτους που είναι επιτελικός μεσάζων ιδιωτικών συμφερόντων, γιατί δεν υπήρξε καμία διάθεση για ρήξη με την καπιταλιστική οργάνωση της οικονομίας. Η λογική του λιγότερου κακού, με την οποία χρόνια πορευόμαστε και ψηφίζουμε, δείχνει πλέον να είναι το ίδιο το χειρότερο το κακό. Όταν η παραγωγή ενέργειας στη χώρα έχει παραδοθεί στα ιδιωτικά μονοπόλια και σε εισαγόμενα καύσιμα και η κύρια δαπάνη των εταιριών ίδρυψης αποχέτευσης είναι το ενεργειακό κόστος από την άντληση, μεταφορά και επεξεργασία νερού και των λιμάτων, είναι δυνατόν να μην σκεφτεί κανείς ότι στη σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας αυτό θα ήταν ένα λυμένο πρόβλημα και οι εταιρείες ίδρυψης και της αποχέτευσης δεν θα αντιμετωπίζονταν ως ένας ακόμα πελάτης καταναλωτής και ότι δεν θα καλούνταν τα συνήθεια υποζύγια να διπλοπληρώσουν τις ενεργειακές ανατιμήσεις? Εμείς στην ΕΙΑΤ έχουμε πλέον μεγάλη εμπειρία κάποτε στις συνελεύσεις των εργαζομένων. Όταν πουλούσε ο Καραμαλής, εμφανιζόταν όλοι οι άλλοι Θεσσαλονίκους του Πασό. Όταν την πουλούσε ο Γιώργος Παπανδρέου, ερχόταν όλοι οι πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να πουλήσουν ελπίδα. Η ελπίδα και η διαφορετικότητα που πούλησαν είχε ημερομηνία λήξης. Γιατί όλοι είναι πιστοί στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης, που ούτε δίκαιη ούτε για όλους μπορεί να είναι. Οι ιδιωτικοποιήσεις με διάφορες μορφές της ΕΙΑΤ και άλλων σημαντικότατων εταιριών όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, τα λιμάνια κλπ. Δεν είναι παρθενογενέσεις. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Είναι στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα φύγουν αν ο ίδιος ο λαός δεν αποφασίσει να ξεφορτωθεί αυτό το σύστημα. Αν αποφασίσει ο λαός να σώσει το λαό και να δείξει ότι οι μεσοπέζικες λύσεις μας τελειώσαν.
Η πρόταση του ΚΚΕ είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Είναι πρόταση ανατροπής των υφιστάμενων σχέσεων ιδιοκτησίας, παραγωγής και οργάνωσης οικονομίας. Με εργαζόμενους, με σταθερή δουλειά και πλήρη δικαιώματα. Ταυτόχρονα είναι η μόνη ολιστική προσέγγιση προστασίας του περιβάλλοντος, με πρόσβαση σε σύγχρονες επιστημονικά σχεδιασμένες υπηρεσίες σύντρευσης αποχέτευσης, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών μακριά από κέρδη και ειδικά συμφέροντα. Το νερό και η αποχέτευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται σαν εμπόρευμα. Είναι η ίδια η ζωή. Η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι ο μόνος δρόμος του μέλλοντος.